ατμόσφαιρα στο θέμα της οικονομίας μας, ιδίως μετά την συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών στο Eurogroup και την εξαγγελία της έκτακτης συνόδου κορυφής την Παρασκευή. Έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα δραματικών εξελίξεων τις τελευταίες ώρες και θέλω να ρωτήσω πόσο αισιόδοξος είστε ότι μπορεί να βρεθεί η πολιτική λύση την Παρασκευή ή αν αντίθετα φοβάστε τα χειρότερα. Κύριε Χατζηνικολάου, θα θυμάστε, ήμουνα προσκεκλημένος σας λίγες μέρες πριν την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Και θα θυμάστε ότι σε κόντρα με την περιραίουσα ατμόσφαιρα των ημερών, που έλεγαν όλοι οι κυβερνητικοί τουλάχιστον παράγοντες, ότι αν δεν ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο κινδυνεύει η χώρα με χρεοκοπία. Εγώ σας είπα και φάνηκε όντως οξύμορο τότε, ότι αν ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο θα οδηγηθούμε πιο κοντά στη χρεοκοπία. Λοιπόν, πριν αλέκτρο λαλήσει τρεις, βρισκόμαστε μπροστά σε εξελίξεις που δυστυχώς επιβεβαιώνουν ότι η προοπτική της χρεοκοπίας του χρεοστασίου, της αδυναμίας πληρωμής ενός χρέους που διωγγώνεται με μαθηματική ακρίβεια όσο παίρνουμε μέτρα λιτότητας, δηλαδή ύφεσης, έρχεται πιο κοντά αυτή η προοπτική. Και δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση, 1,5 χρόνο τώρα, αντί να διεκδικήσει λύσεις, να διαπραγματευτεί ισχυρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να εξηγήσει όπως επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες εξελίξεις ότι το πρόβλημα δεν είναι οι Έλληνες που είναι τεμπέληδες ή λαμόγια, οι κοπρίτες, δημόσιοι υπάλληλοι όπως έλεγε ο κύριος Πάγκαλος, αλλά το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, είναι συστημικό, έχει να κάνει με τα σαθρά θεμέλια της ΟΝΕ, έχει να κάνει με την άνηση διανομή του πλούτου και του εισοδήματος, έχει να κάνει με αυτή την επιμονή σε νεοφιλελεύθερες επιλογές όλα αυτά τα χρόνια από την Ευρώπη και φυσικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν έκανε τίποτα από αυτά η κυβέρνηση. Αντιθέτως, εκτελούσε, είχε έναν απόλυτα εκτελεστικό ρόλο. Όλα αυτά τα μνημόνια που ψήφισε και όλους αυτούς τους νόμους που πέρασε, τους ψήφισε και τους πέρασε χωρίς να διαπραγματευτεί τίποτα. Και αυτοί οι νόμοι διόγκωσαν το πρόβλημα αντί να το λύσουν. Θα μου πείτε βέβαια τώρα τι κάνουμε. Είστε αισιόδοξος για την Παρασκευή ότι θα βρεθεί πολιτική λύση ή φοβάστε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε λύσεις δυσάρεστες? Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή οι ηγέτιδες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως η κυρία Μέρκελ αυτό το οποίο επιθυμεί και επιδιώκει είναι να κερδίσει χρόνο προκειμένου οι γερμανικές και γαλλικές τράπεζες να ξεφορτωθούν αυτά τα 110 δις ελληνικών χαρτιών που είδα πιο πριν στο ρεπορτάζ σας. Και αν το κάνουν αυτό, τότε θα προχωρήσουν σε μια διαδικασία, έτσι πιστεύουν αυτοί, ελεγχόμενης χρεοκοπίας, επιλεκτικής χρεοκοπίας, που θα σημαίνει δηλαδή μια διαδικασία πτώχευσης της χώρας, ελεγχόμενης ή μη ελεγχόμενης. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι θέμα επιλογής τους. Δεν μπορούν να το ελέγξουν αυτό, όσο και αν λένε ότι θα το ελέγξουν. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλα αυτά θα έχουν συμβεί ενώ εμείς θα έχουμε γονατίσει τον Έλληνα φορολογούμενο, θα έχουμε γονατίσει το μισθωτό, θα έχουμε ξεκληρίσει το μικρομεσαίο επιχειρηματία και θα έχουμε ξεπουλήσει και όλη τη δημόσια περιουσία. Διότι αν πριν από 1,5 χρόνο μας λέγανε ότι οδηγούμαστε στη χρεοκοπία τουλάχιστον, δεν θα ήταν γονατισμένη η κοινωνία. Και χωρίς όλα αυτά τα μέτρα και κυρίως χωρίς την εκποίηση του δημόσιου πλούτου, με διαφορετικούς όρους θα αντιμετωπίζαμε όλη αυτή τη συμφορά που έρχεται. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστες όλες αυτές οι εξελίξεις, τώρα θα είμαστε, συγχωρέστε με για την έκφραση, είναι λαϊκή παροιμία, και κερατάδες και δαρμένοι. Ναι, αλλά έχετε μία ρεαλιστική πρόταση, δηλαδή η κριτική που κάνετε είναι σε μεγάλο βαθμό έτσι τεκμηριωμένη κατά την άποψή μου. Από εκεί και πέρα όμως η πραγματικότητα είναι σκληρή. Τι μπορεί να κάνει μια ελληνική κυβέρνηση? Σίγουρα δεν μπορεί να επιβάλλει τους όρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να υποφεληθεί ευρύτερων ευρωπαϊκών εξελίξεων, μπορεί έτσι να παίξει ένα παιχνίδι διπλωματικό, αλλά όρους τους πιστωτές οι δανειολήπτες δεν μπορούν να επιβάλλουν. Ναι. Κύριε Κίρτσο, καταρχάς πρέπει να σας θυμίσω, θα το ξέρετε άλλωστε εσείς γιατί παρακολουθείτε από πολύ κοντά τα πολιτικά πράγματα, ότι οι πρώτοι οι οποίοι ζητήσαμε, καταρχάς οι πρώτοι οι οποίοι είπαμε ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, αυτό το οποίο παραδέχεται κατόπιν ερωτήσει τώρα ο κύριος Παπανδρέου στην επιστολή του κύριου Γιούνκερ και όχι ελληνικό, ήμασταν εμείς. Και τότε είχαμε πει στη Βουλή, θυμάμαι Δεκέμβρη του 9, κατέθετα ερώτηση στον κύριο Παπανδρέου, απάντησε τότε ο κύριος Παπακοσταντίνου ως Υπουργός Οικονομικών, για το θέμα του ευρωομολόγου. Ξέρετε, μου απάντησε
ότι είναι λάθος σήμα στις αγορές και ότι μπορούμε μόνοι μας. Την ίδια στιγμή το σήμα που έδινε αυτό στις αγορές είναι ότι είμαστε τιτανικός και ότι βουλιάζουμε. Ναι, το ευρωομόλογο όμως το υποστηρίζει και ο κύριος Παπανδρέου, το υποστηρίζει λοιπόν, και ο κύριος Σαμαράς. Κατόπιν εορτής. Θα σας απαντήσω λοιπόν στο ερώτημά σας. Εγώ αυτό το πολύ απλό πράγμα που ισχυρίζομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι σε δύσκολη θέση δεν είναι μονάχα αυτός ο οποίος χρωστάει πάρα πολλά χρήματα, αλλά και αυτός τον οποίο τα χρωστάει. Και αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι καλός ή κακός η χώρα μας είναι μια χώρα του ευρώ. Ξέρετε, εμείς δεν ήμασταν θειασότες της ένταξης. Ασκήσαμε κριτική στα θεμέλια και στην αρχιτεκτονική του ευρώ. Ήμασταν ενάντια στις συνθήκες όλες αυτές που ψηφίζαν τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα. Όμως τώρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το αρνητικό υπερόπλο, πιο δηλαδή ότι είμαστε δεμένοι με ένα σκηνί και αν εμείς πέσουμε στον γκρεμό, θα πάρουμε μαζί μας όλη την Ευρωζώνη. Τώρα, πριν κερδίσει χρόνο η κυρία Μέρκελ και οι γαλλογερμανικές τράπεζες. Δεν Τσίπρα, το κάνουμε αυτό. Κύριε Τσίπρα, φαίνεται ότι μπορεί, δεν χρειάζεται. Μας απειλούν εκείνοι με χρεοκοπία. Δεν χρειάζεται να τους απειλήσουμε. Πώς μας απειλούν εκείνοι. Όταν μιλάνε με δηλώσεις τους και ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών ή ακούσαμε και τον κύριο Βενιζέλο πριν να προετοιμάζει το έδαφος για μια επιλεκτική χρεοκοπία, δεν χρειάζεται να απειλήσουμε εμείς. Ναι, ακούστε, ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα όμως. Αυτοί μας οδηγούν σε μια επιλεκτική και ελεγχόμενη χρεοκοπία από την οποία ο μόνος ιτημένος θα είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα έχει υποστεί όλα αυτά τα μέτρα ξυλώματος του κοινωνικού συμβολέου. Ξέρετε, και όλη αυτή την εκποίηση του δημόσιου πλούτου. Ακούσατε αυτά στον κύριο Θαπατέρο. Εάν λοιπόν, κυρία Μακρύ, να λέει αφήστε την Ελλάδα να χρεοκοπήσει προκειμένου να σωθούμε οι υπόλοιποι. Κυρία Μακρύ, τα πράγματα έχουν δύο όψεις μάλλον. Δεν ξέρω αν μπορείς όψεις και είναι πολύ να διαπραγματευτείς και να απειλήσεις με κάτι το οποίο απλά δεν μπορείς και δεν θες να κάνεις. Γιατί δεν θέλουμε να χρεοκοπήσουμε. Ο κύριος Τσίπρας λέει προφανώς ότι το επιλεκτική μπορεί να αφορά την επιλογή να μην ζημιωθούν οι δικές τους τράπεζες. Προφανώς. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή αφορά τους κυρίαρχους κύκλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δυνατότητα να κερδίσουν όσο περισσότερο μπορούν από αυτή την κοινωνική διάλυση στη χώρα μας, διότι και επενδύσεις θα κάνουν, διότι μισθοί θα είναι μισθοί Βουλγαρία σε λίγο, αλλά και θα πάρουν μισοτιμής όλους τους δημόσιους οργανισμούς. Ο κύριος Σόιμπλε δεν το είπε φθαρσός, δεν θέλει μονάχα τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, την ΕΙΔΑ. Θέλει και τον ορυκτό πλούτο. Θέλει την αιωλική ενέργεια. Θέλει την ηλιακή ενέργεια. Σε μια τέτοια σύγχυση και ασάφεια, στην οποία βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της αδυναμίας των ηγετών της, μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή να απειλήσουμε συνεπώς, και να μας πούμε στο καλό. Συνεπώς, κυρία Μακρύ, ένα συμπέρασμα αυτή τη στιγμή υπάρχει για τον απλό κόσμο που μας παρακολουθεί. Εάν η διαδικασία ή η προοπτική της χρεοκοπίας ούτως ή άλλως δεν απομακρύνεται, γιατί η ελληνική κυβέρνηση οδήγησε σε μια τέτοια απελπισία, φτωχοποίηση, κοινωνική δυστυχία τον ελληνικό λαό? Δηλαδή, γιατί ψηφίσαμε το μεσοπρόθεσμο? Έπρεπε από γιατί πέρσι, ψηφίσαμε το μνημόνιο? Θεωρείτε ότι γιατί έπρεπε από πέρσι δηλαδή, να έχουμε επιλέξει τη χρεοκοπία? Εγώ σας ρωτώ, θεωρείτε ότι από πέρσι, από το Μάιο του 2010, αντί για το μνημόνιο και με τους επαχθείς όρους που έγινε, αυτό συμφωνούμε όλοι, έπρεπε να είχαμε επιλέξει τη χρεοκοπία? Όχι, έπρεπε να υψώσουμε το ανάστημά μας και να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους εταίρους ότι η συνταγή που μας δίνουν είναι μια συνταγή, ένα φάρμακο ακόμα χειρότερο από την ασθένεια, ότι δεν μπορείς να λύσεις ένα συστημικό πρόβλημα χρέους με μια πολιτική ύφεσης, λιτότητας και ύφεσης που δημιουργεί νέα χρέη, ότι με το μνημόνιο το χρέος, εμείς που τα λέγαμε, δεν ήμασταν καλύτεροι οικονομολόγοι από τους κυβερνώντες, τα ξέρανε και αυτοί. Με το μνημόνιο το χρέος θα πήγαινε στο 300% το 2015. Παίρνουν νέα μέτρα ελπίζοντας ότι θα πάνε στο 150% του ΑΕΠ. Με 150% του ΑΕΠ χρέος δεν μπορείς να σώσεις μια υπερχρεωμένη χώρα. Και με νέα δάνεια, από τα οποία δάνεια θα απαιτείται το χρήμα αυτό να πηγαίνει για την εκπλήρωση των προηγούμενων και όχι για ανάπτυξη, πάλι δεν σώζεις κανένα. Κυρία Μακρύ, το μεσοπρόθεσμο ξέρετε τι λέει. Δεν τα λέω εγώ. Ότι το 2015 η χώρα θα πληρώνει περισσότερα σε τόκους από ό,τι σε μισθούς και σε συντάξεις. Αν λοιπόν η προοπτική που έχουμε μπροστά μας είναι να γίνουμε ένα προτεκτοράτ, μια μπανανία και ναι, πάλι να μιλήσουμε για το πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω. Ή η προοπτική μιας επιθετικής διεκδίκησης. Εκτός από το να απειλήσουμε, γιατί το απειλό είναι διαπραγματευτικό χαρτί. Τι προτείνετε λοιπόν, να σταματήσουμε να πληρώνουμε τους τόκους και τα τοκοχρεωλήσια, δηλαδή να πούμε ναι, κάνουμε στάση πληρωμών? Κυρία Μακρύ, θα σας το πω ευθαρσώς. Αυτό που θα θεωρούσα μια σοβαρή κίνηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού είναι όχι να στείλει κατόπιν εορτής ένα γράμμα στον κύριο Γιούνκερ και να λέει ότι βυθιζόμαστε. Τι βυθιζόμαστε?
Εδώ έχουμε ήδη προσκρούσει το παγόβουνο και έχουν πάρει τα μπάρια μας νερά. Και αυτός λέει ότι θα βυθιστούμε εάν δεν αλλάξουμε. Είναι βέβαιο ότι έχουμε ήδη βυθιστεί. Αλλά να στείλει μια επιστολή και να τους πει: κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως, κάναμε λάθος. Τα μέτρα που πήραμε απέτυχαν. Η συνταγή που είχαμε τόσο καιρό απέτυχε. Και άρα, εάν δεν βρεθεί πραγματική λύση, ευρωπαϊκή λύση στο ευρωπαϊκό πρόβλημα, εμείς θέτουμε υπό αίρεση την εφαρμογή ενός νόμου που πριν από λίγες μέρες ψηφίσαμε, αλλά τον ψηφίσαν όχι εμείς, θεωρώντας ότι αυτό θα μας αποτρέψει από τη χρεοκοπία. Και εφόσον δεν μας αποτρέπει, τουλάχιστον δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Δεν θα θυσιάσουμε τους Έλληνες, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και το κυριότερο. Δεν θα εκποιήσουμε τη χώρα. Ακούστε, αυτή η εκποίηση, δεν ξέρω αν θα είναι 50, όντως μπορεί να είναι πολύ λιγότερα. Αυτή η εκποίηση του δημόσιου πλούτου θα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που θα έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα από τον πόλεμο και μετά τουλάχιστον. Ίσως αυτό που λέτε να ήταν πολύ χρήσιμο πριν ψηφίσουμε τον μεσοπρόθεσμο και τον ποτέ δεν είναι αργά. Πολιτική βούληση χρειάζεται. Εδώ που έχουμε φτάσει. Και μια κυβέρνηση με σθένος. Βεβαίως και στον πατέρα δεν το έχει. Αυτή η ιστορία, οπότε καλύτερο να παραιτηθεί εφόσον δεν το έχει, γιατί δεν εκφράζει κανέναν σήμερα. Εμένα το ερώτημά μου είναι το εξής. Επειδή προφανώς όλοι μας απευχόμαστε το ενδεχόμενο να φτάσουμε σε αυτή την ιστορία που λέγεται ελεγχόμενη χρεοκοπία. Μήπως είναι η ώρα για εθνική συνένεση έστω και στο παραένα, με την έννοια του ότι μήπως είναι η ώρα να διαμορφωθεί μια πιο έντονη, πιο μεγάλη πολιτική φωνή που θα πάει να στείλει ένα μήνυμα σε όσους διαφεντεύουν την τύχη του τόπου. Κύριε Παυλόπουλε, η βάση για την ομοσυχία και τη συνένεση υπάρχει, αλλά ξέρετε που βρίσκεται αυτή η βάση. Στα αιτήματα της πλειοψηφίας του λαού που διαδηλώνει στο Σύνταγμα και στις πλατείες της χώρας. Εκεί υπάρχει και ομοψυχία και συνένεση που λέει όχι άλλα σκληρά, επώδυνα, άδικα αντικοινωνικά μέτρα και δημοκρατία τώρα. Βεβαίως, εκεί να υπάρξει η ευρύτατη συνένεση. Αλλά πιστεύετε εσείς ότι αυτοί που μας οδήγησαν στην κρίση μπορούν και να μας βγάλουν? Αυτοί οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια γέμισαν ή δώσαν τη δυνατότητα σε κάποιους να γεμίσουν τις ελβετικές τράπεζες με καταθέσεις Ελλήνων, θα μας βγάλουν τώρα από την κρίση? Θα το πω, κύριε Παυλόπουλε, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που μας κυβερνάνε σήμερα αλλού έχουν το μυαλό τους. Ξέρετε πού? Στην εκποίηση του δημόσιου πλούτου, στα μεγάλα deals δηλαδή που θα κάνουν για τα 50, 30, 20 δις και στο ρευστό που θα ρεύσει από αυτές τις συμφωνίες. Διότι ιστορικά είναι καταγεγραμμένο, τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στον καπιταλισμό γίνονται από τις αποκρατικοποίησεις. Το ίδιο έγινε και στη Μεγάλη Βρετανία. Το ίδιο έγινε και στη Γαλλία με την αποκρατικοποίηση του νερού που τώρα το παίρνουν πίσω. Υπενήσεστε ότι έρχεται πάρτι δηλαδή? Υπενήσομαι ότι τούτη την ώρα που ο λαός υποφέρει κάποιοι ήδη ακονίζουν μαχαίρια και πυρούνια. Και αν δείτε τη λίστα των συμβούλων αυτής της Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται για την τραπεζοκρατία, για τον κρατικοδίαιτο, για τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες, για όλους αυτούς τους νταβατζίδες που χρόνια τώρα ήταν πάνω από το κεφάλι μας και κέρδιζαν από την ανάπτυξη, ενώ ο λαός δεν είχε κανένα κοινωνικό απόθεμα. Είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι οι οποίοι κέρδιζαν στο παρελθόν. Και εδώ είμαστε να το δούμε. Εγώ βεβαίως δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, όμως το γεγονός ότι τούτη την ώρα που ο ελληνικός λαός στενάζει, κάποιοι, είτε αυτοί είναι οι ξένοι, η διεθνής τοκογλυφία, είτε είναι η εγχώρια διαπλοκή, ακονίζουν μαχαιροπύρουνα και έχουν τις πετσέτες έτοιμες για να φάνε τα φιλέτα, αυτό από μόνο του αποτελεί ύβρι απέναντι στον ελληνικό λαό. Κύριε Πρόεδρε, αν...